Τι τεύκρου Ανθιά. 56 χρόνια μετά το θάνατο του τεύκρου Ανθία, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι τίμησαν τη μνήμη του στην κατεχόμενη Κοντέα, όπου τάφηκε κατόπιν δικής του επιθυμίας. Πορευτήκαμε σήμερα εδώ, στο αγαπημένο μας χωριό, για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός άξιου τέκνου της Κοντέας, ενός παγκόσμιου ποιητή, αγωνιστή της ελευθερίας, του τεύκρου Ανθία. Με πρωτοβουλία της Αθλητικής Ένωσης Κοντέας, εγκαινιάστηκε σήμερα στο κημητήριο του χωριού το νέο μνημείο για τον τεύκρου Ανθία, το οποίο αντικαθιστά πλέον την γκρεμισμένη ταφόπλακα που υπήρχε μέχρι πρότινος. Τα μνημεία μας δεν πρέπει να χάνονται. Είναι τα αποτυπώματα της ιστορίας μας. Είναι οι πατημαχές των προγόνων μας πάνω στη γη. Ο Ανθίας ήταν ποιητής της σύγχρονης εποχής, δραστήριος, εργατικός και ήταν αφοσιωμένος στη δημιουργικότητα. Ο τευκρός Ανθίας, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ανδρέα Παύλου, γεννήθηκε στο χωριό Κοντέα το 1903. Πέθανε στο Λονδίνο στις 8 Νοεμβρίου του 1968. Τάφηκε ωστόσο στη γη που τον γέννησε, αφού αυτή ήταν και μία από τις τελευταίες του επιθυμίες. Ο μονόλογος μιας μάνας, τεύκρου Ανθία. Μυρολογώ δακρύζουνε οι δρυβοί, αναστενάζω λιώνουνε τα χιόνια. Μου πήρες από το στόμα το ψωμί και το κατεσοβίδες και κανόνια. Μεταξύ των παρευρισκομένων στην τελετή και η κόρη του Ανθία, Φλόγα Ανθία. Μετά την τελετή οι παρευρεθέντες μετέβησαν στην αναστηλωθήσα από το 2014 εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, όπου άναψαν κερί και προσκύνησαν. Με χαμόγελα και χιλιάδες